Σαμοτράκη και για το 17ο λοιπόν συνέδριο δημοσιογραφίας. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που έχω την ευκαιρία να βρίσκομαι ξανά εδώ στην Αλεξανδρούπολη, την αγαπημένη Σαμοθράκη, την αγαπημένη. Έχω μνήμες από το συνέδριο. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΥΑ είχα λάβει μέρος στις διοργανώσεις, σε πολλές διοργανώσεις, και πάντοτε ήταν διοργανώσεις που είχαν σχέση με την επικαιρότητα, και έχουμε έτσι τη δυνατότητα να αναδεικνύουμε όχι μόνο τα κλειστά θέματα της δημοσιογραφίας, αλλά θέματα που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. Γιατί η καλή δημοσιογραφία βοηθάει να γίνεται καλύτερη ζωή των ανθρώπων. Λειτουργεί για το κοινό καλό. Επίσης, για τρεις μέρες θα έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε και το όμορφο νησί της Σαμοθράκης. Όταν ακούτε Σαμοθράκη, τι είναι αυτό που σκέφτεστε? Εντάξει, εγώ τη Σαμοθράκη την έχω συνδέσει με τη δημοσιογραφία περισσότερο από κάθε τι άλλο. Και πάντοτε συγκινούμε όταν βρίσκομαι στην περιοχή. Είναι ένα όμορφο νησί με πολλές ιδιαιτερότητες που αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο, και με την παρουσίαση μας εδώ φροντίζουμε να το αναδεικνύουμε, και είναι ευχής έργων που ξαναήρθαμε και κάνουμε μια καινούργια αρχή. Τα διακυβεύματα για το χώρο της δημοσιογραφίας, το γνωρίζετε και εσείς ως συνάδελφο, και σήμερα είναι πάρα πολλά. Μιας και εκπροσωπείτε σαφώς και την κυβέρνηση και κατά τη δική σας βιωματική άποψη, ποια είναι τα βήματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν για την οχύρωση του χώρου? Κοιτάξτε, χρειάζεται πάντοτε να γίνεται κάτι περισσότερο. Η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα στην οποία υπάρχει απόλυτη ελευθερία του τύπου. Αυτό το οποίο εμάς μας ενδιαφέρει είναι και η δημοσιογραφία να είναι ελεύθερη και να διεξάγεται με ασφάλεια για τον δημοσιογράφο, αλλά και για την ίδια την ενημέρωση, και γι' αυτό άλλωστε υιοθετούμε όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Ωστόσο, η δημοσιογραφία, όπως ξέρετε, έχει πολλές πλευρές και πάντοτε υπάρχουν και τα ρόδα και τα αγκάθια. Αυτό είναι δουλειά δική μας, των δημοσιογράφων, να κάνουμε το σωστό, και πάνω απ' όλα τι να κάνουμε? Να εφαρμόζουμε απόλυτα τους κώδικες δεοντολογίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Δεν μπορούμε εμείς που τους ψηφίσαμε, εμείς να τους παραβιάζουμε. Γιατί δεν είναι κώδικες που αφορούν μόνο την Ελλάδα. Είναι ο παγκόσμιος χάρτης δεοντολογίας που έχει ψηφιστεί από όλες τις δημοσιογραφικές ενώσεις και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών. Επομένως, είμαστε υποχρεωμένοι πρώτοι εμείς να τηρούμε τους κώδικες δεοντολογίας και να μην τους παραβιάζουμε.